screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Εφή και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να δούμε το Bridal Queen. Είναι ένα απίστευτα όμορφο τζαντάκι. Το έχουμε κάνει σε δύο τύπους. Στο βασιλικό τζαντάκι, το κύκνο, και σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό τζαντάκι, το σύννεφο. Στα χέρια μου λοιπόν κρατάω τα υλικά που μου στείλε η Κατερίνα από το Χάντιμπραντ. Η ιδέα της ήταν να κάνουμε λοιπόν ένα χειροποίητο τζαντάκι με νήμα τούλι και αυτό το απίστευτο limited edition frame. Ένα τζαντάκι κλικ-κλακ λοιπόν για τις όμορφες νύφες. Το ένα λοιπόν θα το κάνουμε βασιλικό νυφικό τζαντάκι. Εγώ το ονόμασα κύκνο. Και το άλλο θα το κάνουμε με ένα πιο απλό κλικ-κλακ, το οποίο και αυτό μπορεί να είναι για μία νύφη, αλλά είναι και ο απόλυτος συνδυασμός για το καλοκαίρι. Φυσικά αυτό το νήμα τούλι, υπάρχει σε πάρα πολλούς χρωματισμούς που μπορείτε να τους βρείτε όλους στο Χάντιμπραντ. Θα σας βάλω από κάτω το link για όλα τα υλικά και να κάνετε ένα παρόμοιο τζαντάκι σε ό,τι χρώμα θέλετε. Αυτό το κλικ-κλακ, το limited edition, είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι χειροποίητο με πέτρες Σβαρόφσκι. Έχει ένα πολύ μεγάλο υπέρ, δεν έχει τρυπούλες που το ράβουμε, γιατί πολλές κυρίες δυσκολεύονται στο ράψιμο του κλικ-κλακ. Έχει μόνο αυτές τις τέσσερις τρύπες, τέσσερις τρυπούλες, και έρχονται μαζί και αυτές οι βιδούλες, οι μικρές, που με αυτόν τον τρόπο θα πιάσουμε το πλεκτό πάνω σε αυτό το frame και τελειώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Το άλλο είναι το γνωστό σε όλους frame κλικ-κλακ με την πύλια πέρλα. Και αυτό ανοίγει και έχει μεγάλο άνοιγμα, βολικό άνοιγμα. Έχουμε βάλει και αλυσιδάκι κοντό για τον ώμο. Ένα υπέροχο τσαντάκι ώμου λοιπόν θα γίνει. Το νήμα αυτό λοιπόν, το νήμα τούλι, έρχεται σε γραμμάρια. Το αγοράζουμε σε γραμμάρια λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο, με τον κύκνο. Ανοίγουμε τον πάτο και τον βάζουμε μπροστά μας. Είναι στρογγυλός προς το οβάλ. Εγώ επιλέγω λοιπόν να πλέξω οβάλ πάτο για αυτό το τζαντάκι. Θα σας πω ένα κολπάκι για το συγκεκριμένο νήμα. Αν αρχίσουμε και ξετυλίγουμε το νήμα προς τα πάνω, θα αρχίσει και θα στρίβει. Για να μείνει το νήμα έτσι όμορφο σαν κορδέλα και να μην στρίψει, θα σηκώνετε όλο μαζί το νήμα σας και θα αφήνετε να πέφτει από κάτω το τούλι. Αφήστε μου λοιπόν αρκετό νήμα, έτσι κι αλλιώς δεν μπερδεύετε αυτό. Το αφήνουμε στην άκρη και όταν πλέξω αυτό θα κάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Το σηκώνω και αφήνω να πέσει κάτω αρκετό νήμα. Αυτό είναι ένα κολπάκι για να μην στρίψει και χαλάσει η εμφάνιση του νήματος. Το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 5-6. Εγώ όμως, επειδή όταν πλέκω το τούλι, έχω την τάση να το σφίγγω πολύ και μου χαλάει λίγο η συνολική εικόνα, πλέκω λοιπόν με βελονάκι νούμερο 7. Ανάλογα λοιπόν με το χέρι σας πάντα το βελονάκι. Θα ξεκινήσω την αρχική μου αλυσίδα. Με 7 πόντους. Αυτοί οι 7 πόντοι είναι οι δύο ακριανοί, όπου εκεί γυρίζω για να κάνω το οβάλ.
ουσιαστικά τους χρησιμοποιώ για το οβάλ και οι πέντε μεσαίοι. Αρχίζω λοιπόν στον πρώτο αυτόν πόντο, ο έβδομος. Κάνω ένα άριχτο και συνεχίζω να κάνω άριχτα άλλες πέντε φορές. Πέντε άριχτα και μου έμεινε ο ακριανός πόντος. Στον ακριανό πόντο θα κάνουμε αύξηση με τρία άριχτα. Δύο στον ίδιο πόντο. Τρία και γυρίσαμε τώρα από την κάτω πλευρά. Έχουμε λοιπόν πάλι τους πέντε κεντρικούς. 2, 3, 4 πόντι, 5. Και έφτασα στον ακριανό μου πόντο. Ξεκινήσαμε με 2 πόντους, άρα χρωστάω άλλον έναν για να γίνουν οι αυξήσεις 3. Και κλείνω με βουβό. Αυτός είναι ο βαλπάτος. Πάμε μία λυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στην ίδια τρυπούλα. Σε κάθε ένα από τους 3 αυτούς πόντους θα κάνουμε 2. Άρα πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Ο επόμενος είναι αυτός. Κάνουμε αύξηση με 2 άριχτα ποδαράκια. Και συνεχίζουμε στην υπόλοιπη σειρά με άριχτα. Άρα, για τη δεύτερη σειρά μας, στους 3 πόντους που κάναμε στο οβάλ μας, σε κάθε έναν από τους 3 πόντους που κάναμε στο οβάλ μας, κάνουμε αύξηση με 2 άριχτα στον καθένα. Να οι 3 ακριανοί πόντοι μου. Πάμε λοιπόν για 2 άριχτα στον κάθε πόντο. Τα λέω και τα ξαναλέω αναλυτικά, γιατί τελικά ούτε το λευκό νήμα δεν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Είναι σαν το μαύρο. Οπότε θα σας τα λέω όλα αναλυτικά. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται καλά τι κάνω, να με ακούτε. Να, δείτε το οβάλ μου, ωραία που στρώνει. Γύρισα από την άλλη πλευρά και συνεχίζω με άριχτα. Πάει και η δεύτερη σειρά. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη σειρά. Πάμε για την τρίτη σειρά. Οι ευξήσεις έχουν ως εξής αυτή τη σειρά. Εδώ έχω τους 2 πόντους που έπλεξα μαζί για αύξηση. Σε κάθε ζευγάρι λοιπόν, στον πρώτο πόντο θα κάνω μια αύξηση. Είμαι στον πρώτο πόντο το κάτω ζευγαράκι της προηγούμενης σειράς. Έκανα 2, συνεχίζω με 1. Είμαι στον πρώτο πόντο από το ζευγαράκι της κάτω σειράς. Κάνω 2. Και συνεχίζω με άριχτα. Θα μπορούσα να σας λέω όπως λένε συνήθως 1-2, 1-2, στην επόμενη σειρά 2-1-2-1. Εγώ εξηγώ πού ακριβώς κάνουμε τις αυξήσεις, γιατί έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε μεγαλύτερο πάτο. Η ουσία δηλαδή είναι να καταλάβουμε τον τρόπο που γίνονται οι αυξήσεις στον οβάλ πάτο. Έφτασα στο επόμενο ζευγάρι αυξήσεων της προηγούμενης σειράς, όπου στον πρώτο πόντο κάνω 2 άριχτα. Αύξηση λοιπόν. Ο επόμενος πόντος άριχτο και είμαι πάλι σε ζευγαράκι. Στον πρώτο πόντο 2 άριχτα. Ο επόμενος πόντος είναι με άριχτο
Και πάμε στο τελευταίο ζευγαράκι. Τρία ήταν τα ζευγάρια στην αποκάτω σειρά. Αύξηση με δύο άριχτα. Και συνεχίζω με άριχτα την υπόλοιπη πλευρά. Μέχρι εδώ έφτασα στο ζευγάρι με την αύξηση. Θα κάνω λοιπόν αύξηση με 2, ένα άριχτο και κλείνω με βουβό. Αυτό είναι ο βαλπάτος μέχρι εδώ. Το στρώνω με τα χέρια μου γιατί το νήμα τούλι έχει την τάση, επειδή είναι ελαστικό, να μαζεύει. Τελειώσαμε λοιπόν και αυτή τη σειρά. Την επόμενη και όσες σειρές χρειαστούν, τις κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Όπου υπάρχει ζευγαράκι, στον πρώτο πόντο κάνουμε 2. Αύξηση λοιπόν, γιατί είμαι στον πρώτο πόντο το ζευγαράκι. Άριχτο. Άριχτο και είμαι στο επόμενο ζευγαράκι. Στον πρώτο πόντο αύξηση με 2. Συνεχίζω. Άριχτο. Δεν έχω άλλο ζευγαράκι. Το κοιτάμε από την κάτω σειρά, φαίνεται. Και συνεχίζω με απλά άριχτα. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα μου το είπε ότι μπορεί το λευκό νήμα να μην φαίνεται. Εγώ θεώρησα ότι βάζοντας ένα πιο σκούρο φόντο θα φαίνεται καλύτερα. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα λέω αρκετά αναλυτικά. Έφτασα λοιπόν στο επόμενο ζευγαράκι, το βλέπω από την κάτω σειρά μου. Έκανα στον πρώτο πόντο την αύξηση και συνεχίζω με άριχτο. Άριχτο. Πάλι έχω ζευγαράκι. Άρα κάνω αύξηση με 2 άριχτα. Άριχτο. Το επόμενο ζευγαράκι μου. Άρα στον πρώτο πόντο κάνω αύξηση με 2 άριχτα. Συνεχίζω λοιπόν με απλά άριχτα μέχρι να φτάσω στο επόμενο οβάλ μου, όπου συναντώ το ζευγαράκι με τις αυξήσεις και κάνω αύξηση. Να το ζευγαράκι μου. 2 άριχτα μαζί στον πρώτο πόντο το ζευγαράκι. Κλείνω με βουβό. Ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά. Για πόσο κάνουμε λοιπόν τον πάτο μας. Οποιοδήποτε κλικλάκ και αν έχουμε, το βάζουμε πάνω και το μετράμε. Εγώ βλέπω ότι χρειάζομαι τουλάχιστον όλη μία σειρά. Με τον ίδιο τρόπο όμως, ό,τι κλικλάκ και αν έχετε, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο, πλέκετε το οβάλ σας. Εγώ πάω για την τελευταία σειρά και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Όπου ζευγαράκι, στον πρώτο πόντο αύξηση με 2. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, κλείνω με βουβό. Δείτε τώρα, ο πάτος τώρα αρκεί.
Αν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερο τσαντάκι, πιο φουσκωτό, μπορούμε να κάνουμε και άλλη σειρά. Εγώ έχω καλύψει το κλικ-κλακ και σταματάω εδώ. Χρειάστηκαν λοιπόν 5 σειρές για να δημιουργήσω αυτό το οβάλ πάτο και συνεχίζουμε ως εξής. Μία λυσίδα στον αέρα και θα πλέξουμε μία σειρά περιμετρικά με άριχτα μόνο στην πίσω θηλιά. Άριχτα στην πίσω θηλιά. Δείτε, έτσι σχηματίζω μία ρήγα που μου οριοθετεί τον πάτο από το σώμα της τσάντας. Σηκώνει το σώμα τώρα. Άριχτα στην πίσω θηλιά. Το νήμα του είναι ελαστικό νήμα. Γι' αυτό θέλει χαλαρά. Εγώ δυστυχώς σφίγγω πολύ τη δουλειά μου. Παρόλο που έχω βάλει βελονάκι νούμερο 7, πάλι γίνεται πολύ σφιχτό. Το στρώνω όμως με τα χέρια μου. Λοιπόν, μέχρι τώρα αυτό έχω κάνει. Σηκώνω τον πάτο από τον πάτο μου, το σώμα της τσάντας και πάμε να σας δείξω την πρώτη σειρά με το σχέδιο. Ήμασταν στην καλή πλευρά. Κάναμε ένα άριχτο στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Τώρα κοιτάω το εσωτερικό, την ανάποδη πλευρά της τσάντας μου, τη μέσα. Θα μπω κανονικά στον πόντο μου και πιάνοντας το νήμα και σηκώνοντας το ψηλά, όσο πάει το δάχτυλό μας, θα πιάσω κάτω-κάτω το νήμα, θα το βγάλω και θα κλείσω σαν άρρηκτο. Έτσι λοιπόν το σιγουρεύω τον πόντο μου. Πάμε πάλι. Μπαίνω στον επόμενο πόντο, σαν να είναι να κάνω άρρηκτο. Το νήμα εγώ το κρατάω έτσι και αλλιώς πάνω στο δάχτυλό μου, οπότε τώρα απλά τραβάω το δάχτυλο ψηλά όσο με παίρνει, το πιάνω κάτω-κάτω και κλείνω με άριχτο. Δείτε. Πάμε. Σηκώνουμε το δάχτυλο όσο μας παίρνει στο ύψος και αυτό γιατί το λέω. Οι πιο πολλές κυρίες βλέποντας αυτή την πλέξη λένε πώς θα το κάνω, θα μου βγει μικρότερο, μεγαλύτερο, άλλο θα είναι εκεί, άλλο εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, όσο φτάνει το δάχτυλο, έτσι ο πόντος θα γίνεται σχεδόν πάντα ίδιος. Αν υπάρξει, θα υπάρξει ελάχιστη διαφορά. Άρα, τραβώντας το δάχτυλό μας όσο μας παίρνει, όλοι μας οι πόντοι θα είναι ίδιοι. Μπαίνουμε στον πόντο μας, τραβάω το δάχτυλό μου όσο σηκώνεται πάνω, πιάνω το νήμα μου χαμηλά, αυτό το κρατάω όμως σταθερό, δεν το αφήνω και κλείνω για να σταθεροποιήσω με άριχτο. Μέχρι να τραβήξουμε το νήμα μας έξω και να το σταθεροποιήσουμε, το δάχτυλό μας το έχουμε πάνω, τεντωμένο, για να μείνει ο πόντος εκεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να τι πόντι μου. Εγώ κατά διαστήματα κάνω μια έξτρα δουλίτσα. Ανοίγω λίγο το τούλι μου. Για να είναι μεγάλο και αφράτο. Να είναι μεγάλος και αφράτος αυτός ο πόντος. Όταν το τραβάμε για να το σταθεροποιήσουμε, στενεύει λίγο. Εγώ λοιπόν κάνω μία έξτρα δουλίτσα, χαλάλη όμως, αξίζει τον κόπο, ανοίγουμε το τούλι μας να γίνει πλακέ. Αν τραβάτε το δαχτυλό σας όσο σας παίρνει, θα βγουν οι ίδιοι πόντοι μας.
Δεν έχει σημασία αν μια κυρία το κάνει λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Σημασία έχει να βγουν μεταξύ τους οι πόντοι, οι ίδιοι. Αν ένας πόντος είναι μία φυλιά, είναι ένα χιλιοστό ή ένα εκατοστό μικρότερο στο σύνολο, το τζαντάκι θα φαίνεται ίδιο και εξίσου όμορφο. Να δείτε, αν όμως ο ένας πόντος είναι εκεί και ο άλλος εκεί πάνω, θα φαίνεται η διαφορά. Αν ακολουθήσετε λοιπόν τον τρόπο μου, το δάχτυλο όσο ψηλά σας πάει, θα γίνουν όλα ίδια. Στο τέλος της σειράς, κάνω τον τελευταίο μου πόντο. Και κλείνω στην κορυφή του πρώτου αυτού πόντου με ένα βουβό. Πολύ ωραία. Τελείωσε η σειρά μας. Δείτε. Η πρώτη σειρά του σχεδίου λοιπόν ήταν αυτή. Πάμε να σας δείξω την επόμενη που είναι και η τελευταία. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου πάλι από την εξωτερική πλευρά. Και κάνω απλά γύρω γύρω άριχτα. Αυτές οι δύο σειρές είναι το σχέδιό μας. Το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι να γυρίζουμε τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε τη σειρά με τα άριχτα, είμαστε στην εξωτερική πλευρά από το τζαντάκι μας. Όταν κάνουμε το σχέδιο, είμαστε στην εσωτερική. Έφτασα το τέλος, ενώνω με βουβό. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Κοιτάω τη μέσα πλευρά του τζαντάκι και ξεκινάω πάλι την πλέξη μου. Τεντώνω το δάχτυλο, παίρνω νήμα, στερεώνω τον πόντο μου με άριχτο. Συνεχίζω. Έτσι λοιπόν θα συνεχιστεί. Μετράω συνήθως το ύψος του να ξεπερνάει τη μέση από το κλικ-κλακ. Έτσι υπολογίζουμε χοντρικά στα κλικ-κλακ το ύψος του τζαντάκι μας. Να το λοιπόν. Χρειάστηκα 5 σειρές με αυτή την πλέξη και φυσικά και τις ενδιάμεσες τους με τα άριχτα. Τελειώνοντας λοιπόν την τελευταία σειρά, έκανα άλλη μία σειρά με άριχτα, γιατί το κλικ-κλακ αυτό έχει αρκετό περιθώριο για να μπαίνει μέσα το νήμα μπροστά στο σχέδιο. Για να χωρέσει λοιπόν το λεπτό σημείο του πλεκτού, έκανα παραπάνω σειρά με άριχτα. Για να έχω χέρι να πιάσω, να βάλω κάτω από τα κρίσταλα Σβαρόφσκι. Να το λοιπόν, έχω ξεπεράσει το μισό. Κάνουμε 2 σειρές με άριχτα και είναι έτοιμο. Εγώ συνήθως το βάζω έτσι και το κοιτάω, να δω αν μου αρέσει το ύψος. Δεν υπάρχει κανόνας κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε ένα κοντό χοντρο τζαντάκι, μπορεί να θέλουμε να κάνουμε ένα αρκετά ψηλό. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο περίπου εκεί που πιστεύουμε ότι είναι το επιθυμητό, βάλτε πάνω το κλικ-κλακ, ελέγξτε το, σας αρέσει ή θέλετε κι άλλο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα βάλουμε επάνω στο τζαντάκι μας το frame. Παίρνουμε αυτά τα 2 σημεία που ανοιγοκλίνει, τα κεντράρουμε πάνω στο τζαντάκι μας. Το τζαντάκι το έχω διπλώσει ακριβώς στη μέση, έχω βάλει 2 σημάδια με καρφίτσες για να ξέρω πού είναι τα 2 πλαϊνά από το τζαντάκι. Το περνάμε από μέσα προς τα έξω
Και δείτε τώρα το προτέρημα αυτού του frame. Αφού βάλουμε το σημάδι μας ακριβώς στην ένωση, η καρφίτσα να είναι με την ένωση, το τραβάμε καλά, το τεντώνουμε. Θα πάρω τις βιδούλες που μου έστειλαν τα κορίτσια του Handybrand. Δείτε πόσο μικρή είναι, είναι όμως πολύ μυτερές, που βιδώνοντάς τες πάνω στο frame, πάνω στο πλεκτό και στο frame, θα καρφώνει το ύφασμα και θα το πιάσει μέσα, θα το μαγκώσει. Έσπρωξα και έβαλα κάτω από το frame το τούλι, το τσαντάκι μου, στη μια άκρη αυτή και βάζω τη βιδούλα και τη βιδώνω. Όσο τη βιδώνω, τόσο πιάνει και το ύφασμα μαζί. Να το. Θα πάω στην απέναντι γωνία τώρα, για να μην μου φύγει το πλεκτό μου και στρίψει. Το έχω κεντράρει. Θα σπρώξω το τούλι κάτω από το frame και θα βάλω τη βίδα. Αφού λοιπόν το σταθεροποίησα στις δύο γωνίες, τώρα το τραβάω ομοιόμορφα, το στρώνω και θα κάνω το ίδιο πράγμα ακριβώς με τις βιδούλες. Από εδώ είναι η πλευρά με τα κρύσταλλα Σβαρόφσκι στην κορνίζα, άρα θέλει λίγο περισσότερο τράβηγμα προς τα πάνω. Να φτάσει να μπει κάτω από το frame. Θα το πιέσω μέσα και θα βάλω βιδούλες. Και αυτό είναι όλο. Βάζω λοιπόν την τελευταία μου βίδα. Και αυτό είναι το Bridal Queen, ένα βασιλικό τσαντάκι, είναι υπέροχο, είναι σαν κόσμημα, φτιαγμένο για πριγκίπισες νύφες. Το πόσο γυρίζουν τα Σβαρόφσκι είναι εκπληκτικό, δίνει μια άλλη αίσθηση. Είναι υπέροχο το τσαντάκι αυτό, εμπιστευτείτε με και θα το λατρέψετε. Θέλετε να πάμε τώρα να κάνουμε και το δεύτερο τσαντάκι μας. Κάνω λοιπόν ένα μικρότερο τσαντάκι αυτή τη φορά. Έκανα μία λιγότερη σειρά στον πάτο, όπως σας έδειξα στην αρχή του βίντεο. Και ξεκινώντας να σηκώνω σειρές, τσεκάρω αν αυτός ο πάτος καλύπτει το οβάλ μου. Είναι τέλειο όπως βλέπετε, ταιριάζει απόλυτα. Και με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα πριν, συνεχίζω και κάνω ακριβώς το ίδιο τσαντάκι. Απλά είναι λίγο πιο μικρό. Το σύννεφό μου είναι έτοιμο και αυτό. Σε αυτό δεν χρειάστηκε να κάνω επάνω περισσότερες σειρές με άριχτα, γιατί αυτή η κορνίζα, αυτό το frame με την πύλια, είναι πιο στενό. Λοιπόν, βρίσκουμε όπως κάναμε και με το βασιλικό τσαντάκι. Από τον κεντρικό πόντο ανεβαίνω επάνω και βάζω σημάδι με την καρφίτσα μου. Θα βρω και από την άλλη τον κεντρικό πόντο στο πλάι και θα βάλω σημάδι. Βέβαια δεν αρκούμε στο μάτι, διπλώνω το τσαντάκι μου και μετράω να δω αν το έχω χωρίσει ακριβώς. Τέλεια. Είναι σωστό.
Έχω ακριβώς τους ίδιους πόντους. Θα πάρω λοιπόν πάλι το κλικ-κλακ και ακριβώς τα δύο αυτά πλαϊνά που ανοίγω κλείνει κλικ-κλακ θα τα βάλω ακριβώς εκεί που έχω τα σημάδια με τις καρφίτσες. Περνάω από μέσα προς τα έξω το τσαντάκι μου και στην περίπτωση αυτή παίρνω τα αγαπημένα μου πιαστράκια και όπως είναι ακριβώς κεντραρισμένο το πλαϊνό πιάνω με το μαντελάκι μου. Στην άλλη πλευρά κάνω το ίδιο για να σταθεροποιήσω τα δύο κεντρικά. Εάν δεν έχετε βέβαια αυτά τα πιαστράκια, μπορείτε μέχρι και μανταλάκι να χρησιμοποιήσετε. Δεν χάνω το κέντρο μου, γιατί θα γίνει λοξό το τσαντάκι. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για αυτά τα τσαντάκια, γιατί αν πάει στραβά, όταν το κλείνουμε, θα είναι λοξό όλο το τσαντάκι. Από τον πάτο μέχρι πάνω θα γίνει ένα λοξό τσαντάκι που θα φαίνεται απίστευτα. Ομοιόμορφα λοιπόν. Το πιάσα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να το ράψω επάνω στο κλικ-κλακ. Θα ξεκινήσω από τη μία άκρη μου. Περνάω με τη βελόνα μου πιάνοντας το τσαντάκι και περνάω μέσα από την τρυπούλα που έχει το φρέι. Η αρχή είναι πάντα πιο δύσκολη, αλλά μόλις κάνουμε λίγο και αρχίσει και σταθεροποιείται το τσαντάκι μας, όλα μετά τρέχουν σαν νερό. Το κόλπο όλου που έχει σημασία σε αυτό του είδους τα τσαντάκια είναι να το βάλουμε ίσια το φρέιμ επάνω, για να μην γίνει λοξό το τσαντάκι. Μόνο όταν κάνουμε στρογγυλό πάτο δεν έχει σημασία αυτό. Όταν είναι όμως μακρόστονος, τετράγωνος ή οβάλ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Περνώντας λοιπόν από τις τρυπούλες του φρέιμ, γύρω-γύρω, θα το ράψω όλο. Να τα τσαντάκια μας. Είναι υπέροχα, είναι άκρος βασιλικά, άκρος καλοκαιρινά, ο απόλυτος συνδυασμός. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ και την Κατερίνα που μου έστειλε τα απίθανα υλικά της. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή και like. Στην περιγραφή θα σας βάλω όλα τα link για τα υλικά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.